Λοιπόν, και πάμε να τα δούμε τώρα ένα-ένα αναλυτικά, να δούμε πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα που θέλουμε για την επόμενη τετραετία. Θα καλέσουμε αμέσω στο βήμα τον πρώτο μιλητή μας, τον Αλέξη Χαρίτση, να δούμε το πρώτο βήμα, να συγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο για μια δίκαιη, βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη. Αλέξη. Καλησπέρα σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι. Σήμερα νομίζω κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Σπάμε το φαύλο κύκλο ενός αντικοινωνικού και παρασιτικού παραγωγικού μοντέλου που οδηγεί τη χώρα μας από τη μία κρίση στην άλλη. Κάνουμε ταυτόχρονα και ένα ουσιαστικό βήμα για τον εμπλουτισμό της προεκλογικής συζήτηση. Με ζητούμενο τη θέση της χώρας μας στο πλαίσιο των μεγάλων διεθνών μεταβολών. Ξέρουμε ότι η συνήθω η προεκλογική συζήτηση εξαντλείται σε ανούσιου καυγάδε και σε κινήσει εντυπωσιασμού. Είναι μια επιλογή που εξυπηρετεί όμω μόνο εκείνου που επιθυμούν τη συντήρηση μια εθνοκεντρική και στενόμυαλη ανάγνωση οικονομίας οικονομία και κυρίω την αναπαραγωγή ενό μοντέλου που το πληρώσαμε στο παρελθόν και εξακολουθούμε να το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Ενό μοντέλου κρατικοδίαι του καπιταλισμού, διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, καχεκτική θέσης της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό. Και πρέπει να το πούμε καθαρά. Το μοντέλο αυτό δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει για την κοινωνική πλειοψηφία και τις ανάγκες της. Εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και υπονομεύει τις υπαρκτές δυνατότητες της χώρας για δίκαιη ανάπτυξη με ευημερία για όλους. Η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν έχει συνέλθει ακόμα από τις δομικές συνέπειες της κρίσης προηγούμενης δεκαετίας. Παρά τις σημαντικές επιτυχίες, με μεγαλύτερη βεβαίως την επιτυχία της κυβέρνησής μας για έξοδα από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018, η χώρα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις διεθνείς δοκιμασίες, το έδειξε και η πρόσφατη πληθωριστική κρίση, και κυρίως δεν έχει προχωρήσει σε μια ριζική αναθεώρηση του παλιού και αποτυχημένου μοντέλου ανάπτυξη. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένε πολιτικέ επιλογέ. Γιατί αν την περίοδο 15-19 η χώρα δοκίμασε εν να επιτύχει το διπλό στόχο τη αποτείναξη επιτροπίας Επιτροπή από τη μία και τη προώθηση αναγκαίων αναπτυξιακών τομών από την άλλη, η περίοδο 19-23 συνιστά την παλινόρθωση ενός τρευλού και άδικου αναπτυξιακού μοντέλου ενός μοντέλου το οποίο συνοψίζεται στη φράση «φτηνή ανάπτυξη». Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτού του μοντέλου. Χαμηλό κόστος εργασίας, ροπή στον παρασιτισμό, περιορισμένη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, χαμηλό επίπεδο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και εν τέλει χαμηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου είναι ορατά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας επιτρέ... επιστρέφει και μάλιστα με χειρότερους όρους από ό,τι συνέβη την πρώτη φορά στο παλιό μοντέλο της υποτιθέμενης ισχυρής Ελλάδας των δεκαετιών του 1990 και του 2000. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι η μονοσήμαντη ανάπτυξη τουριστικών και συναφών υπηρεσιών, η έκρηξη του real estate, η συγκεντρωποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ολοένα και λιγότερους οικονομικούς δρόντες, η εκποίηση ή και η ιδιωτικοποίηση βασικών δημόσιων περιουσιακών στοιχείων σε μεγάλα σφαίροντα και σε ξένα κεφάλαια και η επιστροφή της Ελλάδας ως μια οικονομία εισαγωγών, όπως δηλώνει, όπως δείχνει η έκρηξη του εμπορικού ελλείμματος την τελευταία τετραετία. Αυτό όμως είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχει ημερομηνία και τελικά ελάχιστους πραγματικά ωφελημένους. Πρώτον, γιατί βρίσκεται στον αντίποδα των διεθνών εξελίξεων και οδηγεί τη χώρα, τα παρουσίασε ο πρόεδρο πριν, σε μια μόνιμη απόκληση από τι αναζητήσει του σύγχρονου κόσμου και τη Ευρώπη. Τη στιγμή που οι πλέον προηγμένε οικονομίε του πλανήτη αναζητούν τη διέξοδο από την κρίση στην αλλαγή παραδείγματο, ο κύριος Μητσοτάκη ευαγγελίζεται ένα μέλλον κερδοσκοπικού οπορτουνισμού. Δεύτερον, γιατί αυτό το μοντέλο έχει τεράστιο κοινωνικό κόστο. Η φθηνή ανάπτυξη εντείνει τι ανισότητε, ατροφεί το κοινωνικό κράτο, εκτροχιάζει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέο, καθυλώνει τι επενδύσει στην αναζήτηση του εφήμερου και τη μάξιμου κερδοφορία, δίχω κοινωνικό αντάλλαγμα, στέλνει του νέου επιστήμονέ μα στο εξωτερικό, υποσκάπτοντα ακόμα περισσότερο το δημογραφικό και παραγωγικό πρόβλημα τη ελληνική οικονομία. Τρίτον, γιατί αφήνει τη χώρα μα ευάλωτη αυτό το μοντέλο. Ευάλωτη στι διακυμάνσει τη παγκόσμια οικονομία, ευάλωτη στου ολοένα αυξημένου αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου, ευάλωτη στα ίδια τα δομικά τη προβλήματα, καθώ αφαιρεί συστηματικά πόρου από τι παραγωγικέ δραστηριότητε και του σπαταλά σε χαμηλή αξία ή παρασιτικέ δραστηριότητε. Το μοντέλο τη φτηνή ανάπτυξη έχει ημερομηνία Λήξεις. Και ήδη τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Η παρένθεση τη δημοσιονομική χαλαρότητα κλείνει. Το μέλλον λοιπόν, το άμεσο μέλλον, απαιτεί ριζικέ τομέ. Ριζικέ τομέ όμως προϋποθέτουν την ύπαρξη πολιτικού σχεδίου. Και αυτή ακριβώ είναι η καρδιά της πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η χώρα μα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό άλμα, όχι μόνο σε επίπεδο ποσοτικών δικτών, που και αυτοί βεβαίω έχουν τη σημασία του, αλλά κυρίω ένα ποιοτικό αναπτυξιακό άλμα. Η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, χρειάζεται ένα αναπτυξιακό μοντέλο κλιματικά ουδέτερο και παραγωγικά καινοτόμο, που θα εξασφαλίζει ευημερία σε όλε και όλου. Και βεβαίω αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα μα, ο ρόλο του κράτου πρέπει να είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που έχει σήμερα. Το κράτο πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργαστεί ισότιμα και με αμοιβαίο όφελο με τον ιδιωτικό τομέα, αντί να γίνεται έρμεο μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Είναι ένα κράτο στρατηγό, με κομβική θέση στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών, στην εκπόνηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση τη αναπτυξιακή στρατηγική, στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, στην αναζήτηση τομών και μεταρρυθμίσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις κατα... κατακλυσμιαίες συνέπειες των κρίσεων που βιώνουμε σήμερα. Στόχος πρέπει να είναι ένα αναπτυξιακό κράτος που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί προς όφελος ευημερίας των πολιτών της αρθεκτικότητας ελληνικής οικονομίας, της επιδίωξης της δίκαιης ανάπτυξης, πάντα βεβαίω σε συνεργασία και συντονισμό με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Στο έδαφος αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία επιμένει ότι το μοντέλο ανάπτυξη του μέλλοντο μπορεί και οφείλει να είναι προσανατολισμένο στην ανασυγκρότηση ελληνική οικονομία μέσα από τη δυναμική αναγέννηση του πρωτογενού και του δευτεριούνου τομέα. Γιατί σε μια εποχή αλλεπάλληλων διαδοχικών αγροδιατροφικών κρίσεων, είναι πραγματικά αδιανόητο να βλέπουμε με απάθεια την ερήμωση τη υπαίθρου και την καθήλωση τη αγροτική παραγωγή. Γιατί σε μια εποχή όπου το ζητούμενο είναι οι παραγωγικέ επενδύσει είναι εξαιρετικά προβληματικό η χώρα μα να εξαντλεί τη φιλοδοξία τη στην ανάπτυξη σχεδόν αποκλειστικά των υπηρεσιών και μάλιστα υπηρεσιών χαμηλή προστιθέμενη αξία. Γιατί σε μια περίοδο γενικευμένου προβληματισμού διεθνώ για την πράσινη μετάβαση, είναι ντροπή για τη χώρα μα να αντιμετωπίζονται οι υπερεβαλλοντικέ ρυθμίσει ω εμπόδιο και πρόβλημα, αντί να συζητάμε για το πραγματικό πρασίνισμα τη οικονομία με όρου συμπερίληψη και δημοκρατίας, ώστε η κλιματική κρίση να μην μεγεθύνει τι ανισότητε, πλήττοντα πρώτα τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε και τα οικοσυστήματα, αλλά να δώσει νέε ευκαιρίε για μια οικονομία πλουραλιστική. Μια οικονομία η οποία η ευημερία και η προοπτική θα αφορά όλες και όλους και όχι μόνο τα καρτέλ του κυρίου Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα γίνει εύκολα. Και είμαστε αποφασισμένοι για συγκεκριμένε, ρεαλιστικέ αλλά και ταυτόχρονα ριζοσπαστικές τομέ που χρειάζεται σήμερα η ελληνική οικονομία. Με πρώτη και κύρια στο τραπεζικό σύστημα. Με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημοσίου και τη δυνατότητα του κράτους να έχει ουσιαστικό λόγο στη χρηματοπιστωτική λειτουργία. Να σταματήσουν τα τραπεζικά ιδρύματα, οι συστημικέ τράπεζε, να λειτουργούν ω κράτο εν κράτη στην ελληνική οικονομία. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί επίση η αναβάθμιση τη Αναπτυξιακή Τράπεζα που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ακριβώ για να παίξει το ρόλο του δημόσιου αναπτυξιακού πυλώνα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και να σχεδιάσει τη χρηματοδοτική στήριξη του συνόλου τη παραγωγική βάση χώρα. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση όμω είναι και η επιστροφή σε πλήρη δημόσιο έλεγχο τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ώστε να σταματήσει η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ να σέρνει το χορό της κερδοσκοπία όπως συμβαίνει σήμερα και να λειτουργήσει ως ο βασικός πυλώνας για την άσκηση εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την προστασία της κοινωνίας και την στήριξη της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης. Όπως βεβαίω, πολύ σημαντική μεταρρύθμιση είναι η διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου σε όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού γιατί δεν μπορεί το βασικότερο ανθρώπινο αγαθό να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας. Απέναντι στη γνωστή βεβαίως μόνιμη εποδό την οποία ακούμε ότι αυτά δεν γίνονται, εμείς θα επιμείνουμε ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις, όπως τα παραδείγματα τα οποία ανέφερα, είναι και οικονομικά ρεαλιστικές, αλλά και κοινωνικά αναγκαίες και οι σημαντικέ αυτέ προοδευτικέ μεταρρυθμιστικέ τομές πρέπει να συνοδεύονται όμω και από αναγκαίε πρωτοβουλίε στο χρηματοδοτικό πεδίο. Έτσι ώστε αυτό το οποίο παρουσιάζουμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να μπορεί να πάρει σάρκα και ωστά. Η χώρα μας μέχρι το 2030 έχει να διαχειριστεί κονδύλια ευρωπαϊκά που ξεπερνούν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δίλημα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό και συγκεκριμένο και αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και αφορά την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Θα αφήσουμε να σκορπιστούν αυτά τα κονδύλια στους ανέμους κερδοσκοπίας και της επιδότησης συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ή θα γίνει κάθε διαθέσιμο ευρώ ένα πολύτιμο εργαλείο για τη στρατηγική, κοινωνική και οικονομική μεταβολή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση και για να μιλάμε και με συγκεκριμένα παραδείγματα καταθέτουμε πέντε προτάσεις για την δυνατότητα αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από την παραγωγική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Πρώτον, θεσπίζουμε Ταμείο Βιομηχανία και Νέων Τεχνολογιών για τη χρηματοδότηση τη οικονομία τη γνώση και την αύξηση τη εγχώρια προστιθέμενη αξία με διεθνώ εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίε, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων. Δεύτερον, αναβαθμίζουμε το δικό μα δημιούργημα, άλλωστε τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το Ελληνικό Ίδρυμα για την Έρευνα για και την Καινοτομία, το ΕΛΙΔΕΚ, με τριπλασιασμό των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότηση τη γενική έρευνα, τη καινοτομία και την ενδυνάμωση ειδικά των νέων ερευνητών για να σταματήσει στην πράξη επιτέλου και όχι στα λόγια το γνωστό brain drain. Τρίτον, ιδρύουμε τα μείω μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών για να χρηματοδοτήσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον Έλληνα αγρότη, με κεφάλαιο κίνηση, μικροπιστώσει, εμπορικέ και αγροτικέ πιστώσει. Για να σταματήσει επιτέλους ο χρηματοδοτικό αποκλεισμό, τον οποίο υφίστανται σήμερα το 95% σχεδόν των παραγωγικών δυνάμεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Θεσπίζουμε τα ενεργειακή δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων εξοικονόμηση ενέργεια και αποκέντρωση παραγωγή από ΑΠΕ σε νοικοκυριά, σε μικρομεσαίες επιχειρήσει, σε αγρότε και σε ενεργειακέ κοινότητε. Μία ακόμη πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19. Με στόχο ακριβώ τη μείωση του κόστου ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντο και την αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση. Και πέμπτον, επανασυστήνουμε τη δομή στήριξη τη μικρομεσαία επιχείρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξη που είχαμε δημιουργήσει την περίοδο 15-19, την κατήργησε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τα επιμελητήρια και τι ενώσει του, ακριβώ για να διασφαλίσουμε την ενεργητική συμμετοχή των παραγωγικών φορέων στο δημόσιο σχεδιασμό, αλλά και για να ενδυναμώσουμε και να αναβαθμίσουμε τι δυνατότητε ελληνική μικρή και μεσαία επιχείρηση. Φίλε και φίλοι, συντρόφοι και σε σύντροφοι, για εμά νομίζω ότι είναι απολύτω ξεκάθαρο. Η πρόταση εξουσία την οποία παρουσιάζουμε δεν είναι απλά και μόνο μία εναλλακτική διαχείριση ενός δοσμένου μοντέλου, ενός δεδομένου μοντέλου. Είναι μια πρόταση συνολική στρατηγικής ανάταξης του αναπτυξιακού δρόμου με πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Την ανάπτυξη με όρους αηφορίας, βιωσιμότητας και δικαιοσύνης ως αναγκαία προϋπόθεση για μια κοινωνία ευημερία ίσων ευκαιριών και συλλογική ασφάλεια. Πρέπει σε όλου μας να είναι σαφέ: έρχονται δύσκολε και παράξενε μέρε στην παγκόσμια και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η κρίση του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού και του μοντέλου ανάπτυξη που τον συνοδεύει παράγει κλειδονισμού, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί και φιλόδοξα σχέδια ανατροπή και κοινωνική χειραφέτηση. Είπε και ο πρόεδρο πριν ότι διαλέγουμε πλευρά. Και η Νέα Δημοκρατία έχει διαλέξει πλευρά. Έχει διαλέξει την πλευρά τη κρίση, έχει διαλέξει την πλευρά των ανισοτήτων, έχει διαλέξει την πλευρά τη αδικία, έχει διαλέξει τη λογική του πρόσχερου κέρδου χωρί στρατηγικό ορίζοντα, χωρί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και εμεί όμω από τη δικιά μα τη μεριά έχουμε διαλέξει και εμεί πλευρά. Έχουμε διαλέξει την πλευρά τη δίκαιη ανάπτυξη. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της κοινωνικής ευημερία. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της ασφάλειας. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Έχουμε διαλέξει την πλευρά ενός βιώσιμου μέλλοντος για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλό το βήμα την Έφη Αξόγλη να παρουσιάσει το δεύτερο και το τρίτο βήμα του προγράμματος.